Συναδέλφες, συνάδελφοι, είμαι με πολύ χαρά, έχω πολύ χαρά που είμαι εδώ μαζί σας και όχι έτσι γιατί είμαι ένας χαρούμενος άνθρωπος, γιατί εδώ στο Sporting, θυμίζω, έγινε ένα συμβόλαιο τιμής σε ό,τι αφορά τον νόμο Χατζηδάκη. Είπαμε, δεν θα περάσει και όσο ό,τι αφορά τα δημόσια νοσοκομεία και το δημόσιο, δεν πέρασε, ούτε θα περάσει, θα μείνει στα χαρτιά και 9 Νοέμβρη θα τα αποδείξετε, θα είναι η αρχή των αγώνων μας. Ερχόμενος στο Sporting, με χαρά για δεύτερη φορά, είδα μία καταπληκτική αφίσα που έδειχνε το ζωνάρι να σφίγγει και να μην πάει άλλο, μόνο που θα το μεταφέρω. Το ζωνάρι πλέον δεν είναι εδώ. Οι καπιταλιστές και η άρχουσα τάξη το θέλει στο λαιμό και ο επιθανάτιος ρόγχος να έχει στους εργαζόμενους για να πληρώσουν την ακρίβεια στην κερδοφορία, στα καρτέλ των καυσίμων, στα καρτέλ της τροφοδοσίας, στο καρτέλ του σούπερ μάρκετ, να πληρώσουν το μάρμαρο δηλαδή της κρίσης και του πολέμου με τους καπιταλιστές, οι εργαζόμενοι και μόνο. Άρα λοιπόν, συναδέλφοι και συνάδελφοι, επειδή είμαστε συνδικαλιστικά στελέχη και επειδή δεν θα καταχραστώ το χρόνο, τετράλεπτο, τα είπε όλα η νέα συναδέλφισσα από το Αγία Σοφία. Βέβαια, στο Αγία Σοφία αυτά που συμβαίνουν, συναδέλφισσα, και χαίρομαι πάρα πολύ πως οι νέοι άνθρωποι μπαίνουν στον αγώνα σε αυτό το χώρο. Υπάρχει το θλιβερό προνόμιο μόνο στο Αγία Σοφία να συμβαίνουν αυτά? Όχι. Στο Λαϊκό, στο Ιπποκράτιο, στο Ευαγγελισμό, στο Γενικό Κρατικό, στο Αττικό, που είναι ο φίλος μου Γαλανόπουλος και τα άλλα παιδιά, στην Κρήτη, στη Θεσσαλονίκη. Η δημόσια υγεία μετά την πανδημία είναι κρανίου τόπος. Άρα λοιπόν, επειδή το σύνθημα, και δεν είναι σύνθημα, είναι πράξη, καμία ανοχή, καμία αναμονή και καμία ανοχή. Εγώ θα πω κάτι άλλο, θα προσθέσω στους συνομιλητές σας εδώ. Η ανοχή είναι συνώνυμο της ενοχής. Δεν θα βρούμε τέτοιους εδώ, θα βρούμε έξω ανθρώπους οι οποίοι είναι στη δημοκρατία του καναπέ, γίνεται ό,τι γίνεται και επιμένουν να μην συμμετάσχουν κι αυτοί σε αυτή την πανστρατιά αρχής γενομένης από τις 9 Νοέμβρη απέναντι σε αυτό που έρχεται. Και η εισήγηση ήταν καταπληκτική και μου άρεσε ένα κομμάτι για το βαρύ χειμώνα που ετοιμάζουν αυτοί να έχουν καλό καλοκαίρι, πρέπει να το αντιστρέψουμε. Και βέβαια δεν θα πρέπει να είναι μία ντουφικιά 9 Νοέμβρη. Δεν είναι ένας αγώνας 100 δρόμων, μία ανάσα, ούτε 1500 μέτρα. Είναι μαραθώνιος και ξανά και ξανά και ξανά, γιατί θέλει πολλή δουλειά να γυρίσει αυτή η ιστορία, ούτως ώστε οι εργαζόμενοι να κερδίσουν, κερδίζοντας βέβαια μικρές μεγάλες μάχες όπως είναι η 9 Νοέμβρη. Άρα λοιπόν, εμείς οι εργαζόμενοι από τα δημόσια νοσοκομεία, που τόσο πολύ μας λαιλάτισαν όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν την τελευταία δεκαετία, δεν μας εξαίρεσαν τα πέτρινα χρόνια των μνημονίων, μας λαιλάτισαν και μας υποσχέθηκαν τους πάντες τα πάντα στην πανδημία και τώρα μας αφήνουν στα καρτέλ της υγείας, όπου εκεί είναι το επιχειρήν, εκεί περιμένει ο ιδιωτικός τομέας, εκεί θέλουν να κάνουν το αγαθό εμπόρευμα. Κλείνω λοιπόν, συνάδελφοι, με την ελπίδα ότι εμείς εδώ θα πάμε στα σωματεία μας, θα τα ζωντανέψουμε. Βέβαια, σωματείο σαν του Αγία Σοφία δεν περιμένουν να ζωντανέψει αύριο το πρωί. Εκεί είναι το σωματείο Λουκέτο, όπως το περιέγραψε η συναδέλφισσα. Και βέβαια, σωματεία Λουκέτο και αραχνιασμένα υπάρχουν πολλά και οι πλειοψηφίες και οι ευθύνες βρίσκονται συγκεκριμένα σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Τέτοιους δεν έχει ούτε μισό εδώ. Άρα λοιπόν, να πάμε στους χώρους μας, να κάνουμε γενικές συνελεύσεις από τα κάτω, να μιλήσουμε τους εργαζόμενους. Αυτή είναι η μεγάλη εμπειρία που διαθέτω στα 40 χρόνια στα συνδικάτα. Πόρτα-πόρτα, να απλώσουμε το χέρι σε όλους τους εργαζόμενους, γιατί αυτή είναι η υπόθεση όλων. Είναι η υπόθεση απέναντι σε αυτό που έρχεται. Είναι η υπόθεση να αντιστρέψουμε αυτό που έρχεται, ούτως ώστε να γίνει μια απάντηση σε αυτό που θέλουν να μας βάλουν οι καπιταλιστές απέναντι σε αυτή την κρίση. Ο πόλεμος δεν ήρθε τυχαία, θέλω να επεκταθώ. Άρα λοιπόν, όπως λέω συνέχεια όταν συνομιλώ με ανθρώπους σαν και εσάς και συναδέλφους, τρία είναι τα χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι ο αγώνας, το δεύτερο είναι ο αγώνας και το τρίτο είναι ο αγώνας. Ευχαριστώ πολύ.